πάμε να περάσουμε σε κάτι πάρα πολύ ευχάριστο. Χάρηκαμε πάρα πολύ που είδαμε για πρώτη φορά, πρώτη δημόσια εμφάνιση του Δημήτρη Σταρόβα. Και η Σιδωρέ μου, πες μας περισσότερα. Ακριβώς, αυτός ο αγαπημένος μας άνθρωπος μετά την πολύ σοβαρή περιπέτεια υγείας που πέρασε, δείπνησε στο μπαλκόνι στις Κυκλάδες με μια εξαιρετική παρέα. Φυσικά τον φύλακα άγγελό του, την Ανασταθάκη, δίπλα. Ήταν η Σάντρα Ιβουτσάκη, ο Γιάννης ο Σπαλιάρας με την κοπέλα του την Αγγελική και ο Άγγελος Κοβέος. Τον βλέπουμε αδυνατισμένο, χαρούμενο. Έχει χάσει γύρω στα 25 κιλά, έμαθα από το ρεπορτάζ. Χαμογελαστό, δείπνησε με φίλους και πραγματικά χαιρόμαστε πάρα πολύ, διότι είναι καλύτερα στην υγεία του. Συνεχίζει τις θεραπείες από το σπίτι και τα περπατήματα, όπως μας είχε πει και η Άννα. Και πραγματικά να δούμε το βίντεο, διότι μπράβο, τον ακούμε και χαιρόμαστε πάρα πολύ. Και ο Δημήτρης είναι εδώ. Α, είσαι και κουκλάκι. Larger than life. Δημήτρης Σταρόβας. Larger than life. Έτσι, μπράβο. Χωρίς πολλά λόγια. Εσύ περνάς ωραία. Πολύ ωραία, Σαντρούλα μου. Να είσαι καλά για άλλη μια φορά. Και τη θέα, εννοείται. Εννοείται. Φανταστική, καταπληκτική. Το όμορφο κορίτσι. Εσύ πέρασες ωραία, περνάς ωραία. Η Σάντρα Βουτσά ακούγεται. Ναι. Η Άννα είναι στο. Βέβαια, είχαμε δει πριν 25 μέρες περίπου που ανέβασε ο Δημήτρης στο βίντεο που παίζει κιθάρα. Σωστά. Και όντως είπε ότι όλα επανέρχονται με γοργό ρυθμό. Το μόνο που δεν είναι με τόσο γοργό ρυθμό, αλλά θα έρθει, είναι η ομιλία. Γι' αυτό και δεν τον ακούσαμε. Θα επανέλθει κι αυτό. Θα το κάνει. Όταν... Και θυμάμαι πόσο κινητικό ήταν όταν είχε βγει στο νοσοκομείο στο παράθυρο που χαιρετούσε. Δηλαδή είναι τόσο αγαπητός σε όλους μας και ελπίζουμε γρήγορη ανάρρωση. Ίσως και κάποια πράγματα δεν έχουν και χρονικό περιθώριο. Ναι. Δηλαδή θέλει ακριβώς. Ναι, γιατί εγώ όλη τη χρονιά μιλάγα και όλες με την Άννα τη Σταθάκη, πραγματικά από ενδιαφέρον για αυτόν τον άνθρωπο. Και μου λέει κάποια πράγματα θέλουν το χρόνο τους. Ας μην βάζουμε ένα deadline κι αυτό, γιατί είναι πιεστικό για τον άνθρωπο. Και μόνο που χαμογελάει όμως που δουλεύει εδώ στο βίντεο είναι πολύ σημαντικό. Και είναι με πολύ αγάπη που αγαπάει και πολύ αγάπη και όλη μας η θετική ενέργεια. Πάνε καλύτερα όταν υπάρχει αγάπη.